Καλησπέρα, θέλω να μας πείτε την ιδιότητά σας και ποιος είναι ο λόγος της συνέντευξης σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε μια συνέλευση. Είμαι ο εκπρόσωπος τύπου της τοπικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής ΚΟΠ και θα κάνουμε σήμερα μια συνέλευση ουσιαστικά για να, να γιορτάσουμε το ότι κλείνουμε ένα χρόνο στα γραφεία της τοπικής εδώ στην ΚΟΠ. Έχουν γίνει τα εγγένεια πριν ένα χρόνο. Και θα κάνουμε έναν απολογισμό το τι έχουμε κάνει, διότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο. Έχουμε κάνει μια χωρίς περίδα για να χρηματοδοτήσουμε κάποιον ο οποίος είχε πρόβλημα. Έχουμε κάνει διανομές τροφίμων, διανομές ρούχων. Έχουμε ψάξει να βρούμε δουλειές σε ανθρώπους οι οποίοι το είχαν ανάγκη. Και θα οργανώσουμε και το από εδώ και πέρα. Δηλαδή το τι πρόκειται από εδώ και πέρα να κάνει το γραφείο της δράσης μας. Αυτή τη στιγμή διωκόμαστε σαν Χρυσή Αυγή. Το σαθρό πολιτικό καθεστώς είναι εναντίον μας. Έχει κλείσει μέσα τον αρχηγό μας, έχει κλείσει μέσα βουλευτές. Όλα αυτά βέβαια θα καταρρεύσουν, διότι στο δικαστήριο τα στοιχεία δεν υπάρχουν ώστε να εκδικαστεί αυτή η υπόθεση και να χαρακτηριστούμε εγκληματική οργάνωση ή οτιδήποτε άλλο. Δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή μας βγάζουν πρώτο κόμμα ή δεύτερο, είμαστε σε πολύ ψηλά ποσοστά. Δεν κατάφεραν δηλαδή τελικά να κάνουν τίποτα και εμείς βγαίνουμε συνεχώς δυνατότεροι. Μας τιμάει με την παρουσία του σήμερα και ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης Ρόδου, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα για να γιορτάσει μαζί μας το κλείσιμο του ενός χρόνου. Καλησπέρα, είμαι ο Ατητής Νίκος, είμαι ο γραμματέας τοπικής Ρόδου. Να συγχαρούμε εδώ τους αναγωνιστές της τοπικής οργάνωσης ΣΚΟ για την προσπάθεια που κάνουν. Παράλληλα το λυσαλαίο πόλεμο που δεχόμαστε από το σύστημα και την τρομοκρατία, η Χρυσή Αυγή είναι εδώ, ενωμένη δυνατή. Συγχαρητήρια στους συναγωνιστές που συνεχίζουν τον αγώνα. Αυτά. Παρά το λυσαλαίο πόλεμο που ισχυρίζεστε ότι σας κάνουν, πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει αλλάξει τη στάση του ως προς τη Χρυσή Αυγή? Φυσικά. Το βλέπουμε άλλωστε και από τις δράσεις μας, την αντιμετώπιση που έχουμε από τον κόσμο. Είναι πολύ θετικά τα σχόλια και η συμπαράσταση του κόσμου ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Δηλαδή σας συσπήρωσε τον κόσμο όλος αυτός ο πόλεμος, θεωρείτε? Ναι, αρκετά. Έχει καταλάβει πια ο κόσμος το τι γίνεται και πώς δουλεύουν τα κανάλια εναντίον του έθνους. Ωραία. Okay.